αριθμία συντονισμού ακόμη και σε ζητήματα δημόσια υγεία και με αισθητή την απουσία του Υπουργείου Μεταναστευτική Πολιτική με φόντο τι μεταδοτικέ ασθένειε σε μικρή μερίδα μεταναστών όπω συνέβη στο πρόσφατο καραβάνι στα νότια του νομού Ηρακλείου. Η Διεύθυνση Δημόσια Υγεία τη Περιφέρεια Κρήτη δεν γνωρίζει το παραμικρό, ενώ για τι εξελίξει δεν είχαν επίσημη ενημέρωση ο Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένο και ο Πρόεδρο των Λιμενεργατών. Οι μετανάστε αξίδεψαν με διαδικασίε εξπρέ για δομή φιλοξενία στην Αθήνα και παρά το γεγονό ότι η ΟΔΗ προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα ασφάλεια. Εμεί δεν ενημερωθήκαμε και εγώ δημοσιογραφικά το άκουσα. Επίσης Επίση, καμία άλλη υπηρεσία, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η Διεύθυνση Δημόσια Υγεία δεν έχει ενημερωθεί. Στο παρελθόν, όταν είχαμε τέτοια συμβάντα, μα καλούσαν, πηγαίναμε εκεί. Νομίζω θα μπορούσε να βοηθήσει η συμμετοχή μα, η ενημέρωση και να, να πάμε στο λιμάνι, να δούμε τι συνθήκε και του χώρου ε, από πλευρά υγιεινή και ασφάλεια. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Πήρα τηλέφωνο του γιατρού μου, προσέτρεξε για να βοηθήσουν του ανθρώπου αυτού. Πόσα ήταν... άτομα είχαν επιθώρα. Ήταν αρκετοί από ό,τι μου είπαν. Πα... Ήταν από αρκετοί. Ήταν από δέκα. Προφανώ. Ενημέρωσαν του αριδοσταυρίδε που υπήρχαν εκεί να ενημερώσουν του μενάρχε και η δουλειά μα τελείωσε εκεί. Προφανώ. Η δημόσια υγεία όταν κρίνουν οι γιατροί ότι είναι επικίνδυνο για τη δημοσία υγεία, προφανώ πρέπει να ενημερωθεί και να λάβει ειδικά μέτρα. Τα όσα συνέβησαν με φόντο, τα κρούσματα ψόρα, φέρνουν στο προσκήνιο σοβαρά κενά και παραλήψει σε επίπεδο συντονισμού και συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων, καθώ τα πηγαδάκια ενημερώνονται για τι όποιε εξελίξει. Δεν είχα καμία επίσημη ενόχληση ή ενημέρωση. Από το Σάββατο το πρωί, 8 η ώρα, ήμουν σε αυτό το χώρο. Εκεί άκουγα κάποια πράγματα. Δεν με ενημέρωσε όμω εμένα κανεί επίσημα πέταλα, να μου πει Υπάρχουν κάποια κενά στην όλη διαδικασία και παραλήψει όταν υπάρχουν Ή... τέτοια θέματα δημόσια υγεία, έτσι δεν είναι. Ναι, εγώ, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σα. Είναι απαράδεκτο για μένα και λυπηρό να υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλάνε ασθένειε και εμεί να μην είναι μνημονωμένα. Τε, Τελείω τυχαία ενημερωθήκαμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν το όλο σύστημα είναι τρίπιο. Και βέβαια είναι τρίπιο. Και μπορεί να μεταδοθεί πολύ εύκολα στου υπόλοιπου, δηλαδή στι οδηγίε του ΕΟΔΙ. Προβλέπεται ε, ακόμα οι στενέ επαφέ και να μην έχουν εμφανίσει συμπτώματα να λαμβάνουν προληπτική θεραπεία. Κλιμάκιο αποτελούμενο από πέντε γιατρού και τρει νοσηλευτέ του Κέντρου Υγεία Ηρακλείου εξέτασαν του μετανάστε στην αίθουσα Λιμενεργατών Ηρακλείου, διαπιστώνοντα την όσο τη ψώρα σε περισσότερα από δέκα άτομα, τα οποία έλαβαν φαρμακευτική αγωγή. Ε, ζήτησαν τη γνώμη τη ε, δερματολόγου με φωτογραφίε κτλ. Του έδωσαν οδηγίε, πήραν φάρμακα, ειδικέ λοσιών που βάζουν. Οπότε σε αυτέ τι περιπτώσει οι μετανάστε μπορούν να μετακινηθούν με το πλοίο τη γραμμή. Με κάποια μέτρα ασφαλεία, ναι. Εν τω μεταξύ, ερωτηματικά προκαλεί η στάση του αρμόδιου Υπουργείου με την πολιτεία να απουσιάζει στη διαχείριση των αλλεπάλληλων περιστατικών, αφήνοντα χωρί οικονομική στήριξη και κατεύθυνση του εμπλεκόμενου φορεί. Άνθρωποι δεν ξέρουμε τι κουβαλάνε μαζί του, έτσι. Και εμεί, βέβαια, πάλι παρέχουμε από όλοι μα για να ξαναμπούν μέσα. Τα πάντα προσφέρουμε με δικά μας έξοδα. Αυτοί οι κύριοι που δεν έχουν ενημερώσει κανένα θα θέλανε να είναι τα παιδιά τους εδώ, θα μπει λουκέτο εδώ και όποιος θέλει να το σπάσει με τις ευθύνε που έχει. Από το 2017, οπότε διαπιστώθηκε ότι η αίθουσα λιμενεργατών είναι ακατάλληλη για τη φιλοξενία μεταναστών. Δυστυχώ, μέχρι σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει δρομολογήσει λύση. Πάντω, στην επόμενη φουρνιά μεταναστών, ο επίμαχο χώρο θα είναι κλειστό με λουκέτο, όπω γνωστοποίησε ο πρόεδρο των